Θα συνδεθούμε με Γαλλία και συγκεκριμένα με τη Λιόν. Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας και πάλι. Και εγώ το χαίρομαι. Να είστε καλά. Οι εκλογές στη Γαλλία και το αποτέλεσμά τους ελκύει έτσι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και τον κόσμο συνολικότερα. Υπάρχει μια μεγάλη απορία που δημιούργησαν οι γαλλικές βουλευτικές εκλογές και αυτή είναι πώς ενώ η εθνική συσπήρωση στον πρώτο γύρο είχε λάβει 33,15% κερδίζοντας την πρώτη θέση, στο δεύτερο γύρο υποχώρησε στο 24,7% πέφτοντας στην τρίτη θέση με τους αριστερούς να κυριαρχούν με 31,5% και το συνασπισμό του Εμμανουέλ Μακρόν να έρχεται δεύτερος με 29,1% ενώ στον πρώτο γύρο είχε υποστεί συντριπτική ήττα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και είναι σχετικά κλασικά για τα γαλλικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι τα θέματα ήταν αναστρέψιμα. Άρα ο πρώτος γύρος δεν ήταν χαρακτηριστικός του δεύτερου γύρου. Στον πρώτο γύρο υπάρχει πάνω ότι η ελεύθερη έκφραση του πολίτη που επιλέγει τι θέλει και μπορεί να είναι και μέσω αντιδραστικότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο δεύτερο γύρο πάνω ότι έχουμε ένα στρατηγικό μέρος όπου υπάρχουν συμμαχίες, είδαμε ότι αποσύρθηκαν πολλοί υποψήφοι, πάνω από 228. Κατά συνέπεια, οι 306 τριγωνικές έγιναν μονομαχίες. Άρα στις μονομαχίες τι έγινε? Όλοι αυτοί που άνοικαν στο ρεπουμπλικανικό τόξο μπήκαν εναντίον της ακροδεξιάς και η ακροδεξιά, παρόλο που είχε 297 έδρες ως πρωτιά, δεν μπόρεσε να τις υλοποιήσει και τελικά κατάφερε να είναι στο 126 μόνη της και στο 145 μαζί με την μικρή συμμαχία που είχε. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει πραγματικά αυτή, αν θέλετε, η αλλαγή. Δεν είναι καν μια ανατροπή. Αυτό όμως που είναι μια καινοτομία είναι να υπάρχουν τρία διαφορετικά blocks, γιατί αυτό δεν το προβλέπει ουσιαστικά η πέμπτη δημοκρατία της Γαλλίας από το 1958. Ναι. Έχει συνηθίσει να παίζουμε με ένα κόμμα που έχει την απόλυτη πλειοψηφία, άρα πιο πολύ με δύο κόμματα, όπως είναι, θέλετε, το αμερικάνικο σύστημα. Και κατά συνέπεια τώρα που έχουμε τρεις συμμαχίες, μία με τέσσερα κόμματα, μία με τρία κόμματα και μία με ενάμιση, υπάρχει μια δυσκολία δομική που δεν έχει προβλέψει το θεσμικό πλαίσιο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ, ας πούμε, η αριστερά με την ακροαριστερά κέρδισαν, το κλασικό, λόγω του άρθρου 8, θα ήταν να επιλεχτεί κάποιος από αυτήν την συμμαχία, έχουμε ήδη μια καθυστέρηση, εφόσον ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος, είπε στον Γκαμπριέλ Ατάλ να συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός προς το παρόν, γιατί πολύ απλά πρέπει να ξεκαθαρίσει πώς θα είναι αυτή η σύνθεση σε επίπεδο κομματικό της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία. Είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει αυτό? Όχι, δεν είναι εύκολο και σας είπα ότι είναι μια καινοτομία. Τι δυσκολίες τώρα θα ανακύψουν? Πού θα σκοντάψει το πράγμα? Το θέμα είναι ότι υπάρχει είτε να πάει κλασικά με μια αριστερή κυβέρνηση η οποία επειδή δεν έχει ούτε την απόλυτη πλειοψηφία ούτε μια δυναμική σχετική πλειοψηφία, θα έχει τα προβλήματα που είχε και η κυβέρνηση Μακρό. Θυμίζω ότι ήταν 250 οι έδρες, ενώ θα είναι εδώ μόνο 182. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Η μεγάλη δυσκολία δεν είναι να φτιάξει κανείς μια κυβέρνηση, είναι να μην φάει μια μομφή αμέσως μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Λιγερέ. Τώρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Παράδειγμα, η αριστερά δεν θέλει να ακούει για τον Μακρόν. Θυμόμαστε προεκλογικά πως έλεγε με τι κοσμητικά επίθετα τον έλουζε. Και το πόσο ο Μακρόν επίσης έλουζε με κοσμητικά επίθετα τον Μελανσό. Επίσης, μη λέτε τότε η αριστερά, μιλάτε ειδικά για την ανυπότακτη Γαλλία. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. αλλά τώρα εδώ έχουμε πόσα, 2-3 στρατόπεδα μέσα στην αριστερά. Τέσσερα. Γιατί πραγματικά κανείς χάνει το μυαλό του τώρα με αυτό που συμβαίνει εδώ. Είναι οι κομμουνιστές, οι οικολόγοι, ναι, βέβαια οι σοσιαλιστές και η ανυπότακτη Γαλλία. Ωραία. Ποιοι μεταξύ τους από τους τέσσερις αυτούς μπορούν να αποτελέσουν ένα ενιαίο σώμα?
Αν μπορούν και οι τέσσερις, έχει καλώς. Αν δεν μπορούν και οι τέσσερις, θα πρέπει οι τρεις από τους τέσσερις, σίγουρα, και ο ένας να πεταχτεί έξω. Και ποιος θα είναι αυτός? Εννοείται για να ενωθούν με το κέντρο. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς, με ποιον τρόπο θα αποφύγουν τις μομφές? Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον. Ναι, άρα πάνω να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα σενάριο που είναι σχεδόν μοναδικό. Στην πραγματικότητα η αντιπαράθεση γίνεται μόνο με την ανυπότακτη Γαλλία, η οποία έχει 75 έδρες. Ναι. Για τους οικολόγους και τους σοσιαλιστές, ακόμα και για τους κομμουνιστές, οι οποίοι είναι ελάχιστοι γιατί είναι μόνο 9 έδρες, ναι. Όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν έναν ρόλο και με το κέντρο από την αριστερή πλευρά, και το πιο εντυπωσιακό είναι το κέντρο μπορεί να παίξει και από την δεξιά πλευρά, δηλαδή απλώς να διευρυνθεί το κέντρο έτσι ώστε να αποκτήσει μία μάζα κρίσιμη που επιτρέπει να έχει μία πλειοψηφία για να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο είναι το εναλλακτικό, και νομίζω ότι απλώς δεν βιάζονται να πάρουν μια απόφαση για οποιαδήποτε αλλαγή. Αν είχαμε, ας πούμε, μια κυβέρνηση της ακροδεξιάς με μια απόλυτη πλειοψηφία, και βέβαια θα είχε ενεργοποιηθεί αμέσως η αλλαγή του Πρωθυπουργού. Εδώ τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε τόσο γρήγορα, γιατί ακόμα και μέσα στην συμμαχία την οποία μιλήσαμε μαζί, ναι, οι τέσσερις δεν συμφωνούν ποιος μπορεί να είναι ο υποψήφιος Πρωθυπουργός που θα μπορούσε να ορίσει ο Εμμανουέλ Μακρό. Άρα βλέπετε ότι η δυσκολία είναι δομικά μέσα. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε επίσης είναι ότι υπάρχει δυνατότητα τα κόμματα να ξαναμπούν στο χώρο τους και ουσιαστικά να χωρίσουν, γιατί τα 150 μέτρα που προτείνει το νέο λαϊκό μέτωπο έχουν πολλά μέτρα που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τίποτα με τους άλλους. Κατά συνέπεια τι γίνεται? Όταν βγαίνει ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και λέει «εγώ θέλω τα 150, αυτό θα πάρετε και τίποτα άλλο», είναι μια κίνηση η οποία είναι απλώς για να ασκήσει μια πίεση, αλλά ο ίδιος ξέρει ότι αυτό δεν γίνεται. Κατά συνέπεια θα δούμε ποιος μπορεί είτε να αποχωρήσει ή να ξαναγίνει, όπως το πρότεινε και η Μανόμπρη, να ξαναγίνει μια νέα ομάδα, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να συμμετέχουμε συνολικά σε μια κυβέρνηση που θα μοιάζει πιο πολύ, αν θέλετε, με ένα γερμανικό μοντέλο, μια ευρύτερη συμμετοχή. Ναι, ναι. Απλώς στη Γαλλία δεν έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες και αυτό είναι ήδη περίπλοκο, αλλά φανταστείτε ότι ήταν μια καινοτομία ήδη για την εκλογική φάση. Στη Γαλλία όμως τα πράγματα ξεκινάνε την επόμενη μέρα των εκλογών και κατά συνέπεια εδώ υπάρχουν ήδη συζητήσεις μεταξύ των τριών κομμάτων που είναι στο κέντρο και κομμάτων που είναι στην αριστερά και ενός κόμματος που είναι δεξιά. Γιατί οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι όποιος εμφανιστεί από τα μπλοκς μόνος του θα έχει μια μομφή τις επόμενες ημέρες με το πρώτο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει. Κατά συνέπεια καταλαβαίνουν ότι αυτή η αστάθεια δεν επιτρέπει να πάρει κάποιος μια δυνατή πρωτοβουλία και θα πρέπει αναγκαστικά να συντονιστούν και να συμβιβαστούν σε μερικά σημεία. Αλλά αυτός ο συμβιβασμός είναι εφικτός, ας πούμε, με τους οικολόγους και με τους σοσιαλιστές, γιατί υπάρχουν αρκετοί που είναι μετριοπαθείς, αλλά είναι πολύ δύσκολο με την ανυπότακτη Γαλλία, γιατί εκεί πέρα έχουμε ακραίες καταστάσεις, οι οποίες, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν συμφωνούν ούτε μεταξύ τους. Βέβαια. Γιατί ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν είχε βγάλει από το κόμμα του μερικές υποψηφιότητες, αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όλες αυτές που έβγαλε εκλέχτηκαν εναντίον της ανυπότακτης Γαλλίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε αυτό που λέμε divergos, είναι άλλοι 11. Και το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε επίσης είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία είναι το τρίτο κόμμα σε μέγεθος, παρόλο που είναι στην πρώτη συμμαχία. Επειδή είναι πολύ κοντά και οι σοσιαλιστές, γιατί έχουν 65 έδρες, αλλά και η δεξιά από την άλλη που έχει 68 έδρες, δεν έχουν κάτι που μπορεί να δείξει μια κυριαρχία. Και κατά συνέπεια είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί πάνω κάτω κανένας δεν έχασε τα πάντα. Μάλιστα μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά κέρδισε, γιατί από 89 έδρες πέρασε σε
145. Είναι τεράστιο αυτό το άλμα. Αν σκεφτείτε ότι πριν μερικά χρόνια είχε 8. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μην γίνει κάτι το περίπλοκο, αυτό είναι σίγουρο. Και το άλλο είναι ότι είναι πολλοί που είναι σε αναμονή, γιατί παίζουν και για τώρα, αλλά και για τα επόμενα 3 χρόνια, που είναι λογικό. Αυτό όμως που έχει σημασία, γιατί σας βλέπω λίγο λυπημένη, είναι ότι... Λυπημένη, προβληματισμένη είμαι. Δεν είμαι λυπημένη, κύριε Λιγερέ. Γιατί να είμαι λυπημένη. Προβληματισμένη είμαι, διότι όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς, πώς να πω, θα δημιουργήσουν αναχώματα στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η Γαλλία, που είναι η δεύτερη σημαντικότερη χώρα της Ευρώπης, η οικονομία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όλα είναι ένα ντόμινο. Δεν είναι κάτι απλό το οποίο συνέβη, θα το ξεπεράσουμε σαν να μην συνέβη τίποτε. Θα υπάρξουν ζητήματα από εδώ και πέρα. Το πρώτο πράγμα που θα σας πω, χαίρομαι που είστε προβληματισμένοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι είστε ζωντανοί. Να ξέρετε ότι άμα είχε περάσει η ακροδεξιά, δεν θα μιλούσαμε πια για τη Γαλλία με τον ίδιο τρόπο. Προφανώς. Προτιμώ να είμαστε προβληματισμένοι και σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό, που μπορεί όντως να έχει μια αβεβαιότητα, αλλά υπάρχουν στρατηγικές επίλυσεις αυτής της κατάστασης. Μακάρι. Το πρώτο αποτέλεσμα θα ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα για την Ευρώπη, και μην σας ξαφνιάζει ότι ακόμα και η Γερμανία ανακουφίστηκε με το αποτέλεσμα της Γαλλίας, γιατί φοβόταν ήδη τις επιπτώσεις με μια τεράστια αλλαγή. Εδώ τα πράγματα είναι πιο φυσιολογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν το έχει συνηθίσει η Γαλλία, αλλά αυτό που βλέπουμε ήδη με τις ζυμώσεις που άρχισαν τώρα είναι ότι θα αρχίσει να φαίνεται μια νέα συμμαχία, η οποία θα πρέπει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Και να σας πω την αλήθεια, όσο αφορά την δημοκρατία, δείχνει και την πλαστικότητά της, γιατί τελικά κατάφερε να ενωθεί μέσα σε μια εβδομάδα, να ξεπεράσει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο που θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για την Γαλλία. Και τώρα πρέπει απλώς να το χειριστεί. Θα χρησιμοποιήσει, μπορεί, μερικές μέρες για να καταφέρει στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί στη χειρότερη μερικές εβδομάδες. Αλλά βλέπετε, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παραμένει περιμένοντας τι θα γίνει, τουλάχιστον θα υπάρχουν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, αν θέλετε, κινήσεις οι οποίες θα έχουν αξιοπρέπεια και δεν θα ντρεπόμαστε να δούμε πράγματα εντελώς απαράδεκτα και αντιδημοκρατικά, όπως θα είχαμε στην περίπτωση της επίπτωσης του πρώτου γύρου. Άρα... κύριε Λιγερέ, να σας ρωτήσω, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, ναι, θα ήταν μια λύση? Ναι, είναι μια λύση, και αν θέλετε είναι η λύση backup. Δηλαδή μπορεί, άμα δεν καταφέρουμε με όλα αυτά, ναι, θα είναι αυτή που θα λειτουργήσει. Απλώς το πρόβλημα ποιο θα είναι? Είναι ότι δεν θα έχει δικαίωμα να παίρνει μεγάλες πρωτοβουλίες, θα είναι πιο πολύ για διεκπαιρέωση των προβλημάτων, και αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αυτό ανάγκη, γιατί για να έχει μια διάρκεια ενός έτους είναι πάρα πολύ για μια κυβέρνηση τέτοιου τύπου. Αυτό το κάνουμε συνήθως όταν είναι για μερικούς μήνες το μέγιστο. Εδώ μιλάμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει η Εθνοσυνέλευση για ένα χρόνο, και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση χωρίς να έχει το δικαίωμα να παίρνει πρωτοβουλίες σοβαρές στην κατάσταση που είμαστε, το βλέπετε ας πούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπετε με το Ουκρανικό, το βλέπετε με την Παλαιστίνη και με το Ισραήλ. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο ένα κράτος σαν τη Γαλλία, που είναι επίσης, μην το ξεχνάμε, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι πυρηνικό κράτος και μπορεί να παίξει έναν ρόλο και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχουμε λοιπόν μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα είναι καθαρά τεχνική, θα είναι πάντοτε στη συνέχεια την πρωτοβουλία θα πρέπει να την πάρει ο πρόεδρος σε ζητήματα πολύ σοβαρά που θα έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια, γιατί ούτως ή άλλως είναι η αρμοδιότητά του. Τώρα, για να το καταλάβω λίγο, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μία τέτοια κυβέρνηση για ένα χρόνο, αφού ούτως ή άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εκλογές νωρίτερα, μήπως και διαμορφωθεί αλλιώς το αποτέλεσμα. Υπάρχουν θέματα πάρα πολύ σοβαρά για τη Γαλλία, όπως παράδειγμα η υπερψήφιση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο. Θέματα όπως αυτό και άλλα, μια τέτοια κυβέρνηση
λογικά θα είναι εξαιρετικά επιρρεπής στις προτάσεις δυσπιστίας. Σωστά. Άρα λοιπόν, τι διαφορετικό θα έχει μία τέτοια κυβέρνηση από μία άλλη που εξίσου θα είναι επισφαλής εξαιτίας της επαπειλούμενης, να το πούμε έτσι, πτώσης της από προτάσεις μομφής. Το διαφορετικό είναι ότι μια τεχνική κυβέρνηση δεν θα υπήρχε μια πρόταση μομφής, γιατί ούτως ή άλλως θα ήταν ήδη ένας συμβιβασμός μεταξύ των κομμάτων και με μια αποδοχή ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλες πρωτοβουλίες που μπορούν να ανατρέψουν δεδομένα. Θα ήταν κάτι το πολύ συντηρητικό και πολύ ομαλό. Για την άλλη περίπτωση που λέτε, υπάρχει πάνω τη δυνατότητα μορφή, γιατί το πρώτο πράγμα που θα θέλει να κάνει ένα μπλοκ, όποιο και να είναι, θα ήθελε να κάνει κάτι που πηγαίνει, που ταιριάζει με τους ψηφοφόρους του. Το θέμα είναι ότι αν το κάνει αυτό και τα άλλα δύο πουν όχι, μπορεί όπ να την πετάξουν έξω. Κατά συνέπεια, θα μπορεί να κάνει μόνο συντηρητικές κινήσεις, οι οποίες θα δυσαρεστούν ακόμα και τους ψηφοφόρους τους. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο πολύ ένα δομικό πρόβλημα. Είναι ότι κανένας δεν θα τολμήσει να κάνει μια κίνηση που θα είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία, γιατί θα φοβάται. Για πάμε τώρα στον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν. Τι είδους δυνάμεις και όπλα έχει στα χέρια του για να μπορέσει να τρέξει την Προεδρία και την κατάσταση στη Γαλλία, δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις αυτή τη στιγμή? Εκτός από τα χρήματα που ο ίδιος διαχειρίζεται, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει παράδειγμα προεδρικά διατάγματα τα οποία να διευθετούν καταστάσεις ή να δίνουν λύσεις στην περίπτωση την οποία δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις από την Εθνοσυνέλευση? Βέβαια, αυτό πάνω ότι υπάρχει αυτό το δικαίωμα, και βέβαια ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και βέβαια σε θέμα άμυνας. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι ότι στην πραγματικότητα ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν είναι τόσο κάτω όσο ήταν στις ευρωπαϊκές εκλογές με 14% και στη συνέχεια στον πρώτο γύρο, γιατί το ίδιο του το κόμμα είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή με 99 έδρες. Και από τη στιγμή που η συμμαχία του είναι η δεύτερη και πέρασε και μπροστά στην ακροδεξιά, είναι πιο εύκολο για αυτόν να διαχειρίζεται κινήσεις αν υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη, γιατί ξέρει ότι το κέντρο θα τον υποστηρίζει. Εμείς γενικότερα στον πρώτο γύρο είχαμε την εντύπωση, αν θυμάστε καλά, ότι τα πράγματα πήγαν εντελώς στα άκρα και το κέντρο έχει αποδυναμωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να είναι ένα πάτημα για τον πρόεδρο. Στην πραγματικότητα είναι τώρα ένα πάτημα για τον πρόεδρο, γιατί είναι η δεύτερη δύναμη, και από τη στιγμή που μπορεί να παίξει με συμμαχίες είτε δεξιά είτε αριστερά, με πράγματα που να είναι σε ένα κοινό πρόγραμμα, όχι γενικά, δηλαδή πράγματα απτά και ξεκάθαρα, ας πούμε, όπως είναι το οικολογικό, όπως είναι το θέμα των συντάξεων. Το θέμα θα είναι λίγο πιο δύσκολο όταν θα μιλάμε, ας πούμε, για πυρηνικά. Όταν θα μιλάμε για εξωτερική πολιτική, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τεράστιες αντιπαραθέσεις. Βέβαια. Δεν έχει χάσει τα πάντα, αντιθέτως έχει το πάνω χέρι πολύ υψηλότερα από ό,τι είχε στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τον έχουν ανάγκη και οι μεν και οι δε εκεί μέσα. Γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούν ούτε οι μεν ούτε οι δε να περάσουν το οτιδήποτε. Η διαφορά θα παίζεται απλώς, όπως έχουμε στο ελληνικό λεξιλόγιο, θα είναι χάρης αυτών και εξαιτίας αυτών. Αυτού, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα αυτό είναι η διαφορά, αλλά ουσιαστικά παραμένει ένα πρόσωπο που είναι σημαντικό. Αυτό το ξέραμε βέβαια, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη και η πέμπτη δημοκρατία στη Γαλλία από το 1958. Άρα ο πρόεδρος είναι πάντοτε σημαντικός, ειδικά όταν υπάρχει μια κατάσταση κρίσης. Άρα αυτό το ξέρουμε, και όσοι βιάστηκαν να πούνε ότι το στίχημα του Μακρόν ήταν μια τεράστια αποτυχία, μπορώ να σας πω ότι τώρα μετά το δεύτερο γύρο δεν είναι πάρα πολλοί που το λένε. Λένε ότι έχασε έδρες, βέβαια όλοι έχασαν έδρες εκτός από την ακροδεξιά. Αλλά τελικά, επειδή παραμένει αυτό το συμμαχικό πλαίσιο στο κέντρο, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο είχαμε υπολογίσει πριν τον πρώτο γύρο. Άρα νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι η έβρεση μιας σταθερότητας, μιας στρατηγικής, και θα έχουμε, όπως το λέμε και εμείς οι στρατηγικοί, καθαρά ένα στρατηγικό μείγμα, δηλαδή
διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικά κομματικά συστήματα που θα συμφωνούν σε συγκεκριμένο στόχο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό. Είναι καλό να μάθουν και οι Γάλλοι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο τρόπος είναι αυτός που κυριαρχεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 27 χώρες δεν μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε μια μαζική πλειοψηφία η οποία να είναι εντελώς μόνη της. Άρα τα πράγματα είναι πιο συνδυαστικά, πιο έξυπνα σίγουρα και θα δούμε ποιοι θα καταφέρουν να πετύχουν αυτές τις νέες στρατηγικές που απαιτεί αυτή η νέα πολιτικό σκάκι. Ναι, σωστά, σωστά. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι κανένας δεν μίλησε για σκάκι. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την αναφορά. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν πιο πολύ τάβλη ή ακόμα και χαρτιά. Θα πρέπει να παίξουμε, γιατί ξέρετε, η διαφορά με το σκάκι είναι ότι παίζουμε βλέποντας όλα τα κομμάτια. Με τα χαρτιά κρύβουμε και κάτι. Τώρα εδώ κατέβηκαν τα πάντα, τα βλέπουμε όλα και πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι πάνω σε ένα καλό νέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαια ένα καλό νέο και για την Ελλάδα, γιατί έχουμε και την Ελληνογαλλική Συμμαχία και σε πολλά θέματα, ενεργειακά, στρατηγικά, στρατιωτικά. Μην ξεχνάτε από πού έρχονται τα Ραφάλ και τα Μοιράζ. Κατά συνέπεια, είναι καλό να έχουμε μια Γαλλία που παρέμεινε στο δημοκρατικό πλαίσιο και δεν ξέφυγε έτσι ξαφνικά όπως το περιμέναν μερικοί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγερέ, για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης.